Συμφωνήσω με την κυρία Κεφαλογιάννη ότι στην εξωτερική πολιτική δεν βάζει θέματα επικοινωνίας. Πάνε να λύσεις τα ζητήματα και δεν πρέπει να τα χειριστείς επικοινωνιακά. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δηλαδή προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να λύσει τα προβλήματα αυτά. Και σε ό,τι αφορά τα όσα ακουστήκανε για το περίφημο τηλέφωνο του κυρίου Τσίπρα στον Ερντογάν, νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με πλήρη πολιτική επάρκεια μέσα στη Βουλή έδωσε την καλύτερη δυνατή απάντηση και το ξεκαθάρισε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή τέτοιο θέμα, διότι αυτό ακριβώς θα ευνοούσε τις λογικές που θέλουν μια λογική ανατολίτικου παζαριού και σύνδεσης των δύο με τους οχτώ. Αυτή τη στιγμή οι δύο, καλός ή κακός, δεν θα έλυνε καθόλου το πρόβλημα. Γιατί ίσα ίσα εκεί θα μας έβαζε. Αυτή τη στιγμή οι δύο, καλός ή κακός, είναι στα χέρια της τουρκικής δικαιοσύνης. Πρέπει να εκφραστεί η τουρκική δικαιοσύνη και δεν μπορούμε να μπούμε σε μια λογική τέτοιων καταστάσεων. Αλλά εμάς μας θλίβει σε μια τέτοια περίπτωση να ακούμε από την πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Δεν περιμένω βέβαια να το αναδείξεις σε αυτό, γιατί ίσως δεν το έχετε δει αυτές τις μέρες και δεν το έχετε καταλάβει. Είτε ένας στέλεχος να βγει και να λέει ότι πιστεύω περισσότερο τον Ερντογάν παρά τον Τσίπρα. Είτε να βγαίνει κάποιο άλλο, στέλεχος και να λέει. Να τελειώσω τη φράση. Να τελειώσω τη φράση. Κάντε χειρότερη τη θέση σας. Κάντε χειρότερη τη θέση σας. Βέβαια. Γιατί μας καταλαβαίνουν οι ακροατές. Δεν πειράζει. Μας αφήνετε να κάνετε. Αφήστε να τελειώσω. Αφήστε να τελειώσω αυτό που λέω. Γιατί έρχεστε να κάνετε το ίδιο πράγμα. Ωραία, μπορείτε να εκτείνετε περισσότερο. Ξεκινάτε να μιλάτε και λέτε. Καταλαβαίνω τι κάνετε. Τι κάνουμε, κύριε Αλεξιάδη, για πείτε μας. Ερωτήματα. Τι κάνουμε, για πείτε μου, τι σας έκανα. Λοιπόν. Προσπαθήστε. Τι περίεργο σας ρώτησα. Ευχαριστώ για την ανακρατική διαδικασία. Τι σας ρώτησα. Και για το παρελθόν μπορώ να πω και για το δικό μου και για το δικό σας μπορώ να πω. Για το δικό μου τι να πείτε, ό,τι θέλετε. Θα έχει ενδιαφέρον. Το δικό μου παρελθόν τι να πείτε, για πείτε μου, ακούω. Και για τον δύο. Όχι, όχι, όχι. Πάμε όμως να τελειώσουμε τη φράση. Το ξέρετε στο παρελθόν. Είπατε θα μιλήσετε για το παρελθόν μου. Και δεν μπορούμε να μιλήσετε για το δικό σας. Να μιλήσετε, σας ακούω. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σας. Είμαι ανοιχτός. Αντιλαμβάνομαι ότι τα ζητήματα που θέτει η αντιπολίτευση, είτε για το ζήτημα του τηλεφώνου και του ότι πιστεύουν πιο πολύ τον Ερντογάν παρά τον Τσίπρα. Δεν ρώτησε την κυρία Κεφαλογιάννη. Αφήστε να τη ρώτησα την κυρία Κεφαλογιάννη. Όχι, τη ρώτησα την κυρία Κεφαλογιάννη. Είτε για αυτό. Τη ρώτησα την κυρία Κεφαλογιάννη. Το είπατε αυτό, ακούστηκε. Όχι, θα αφήστε να τελειώσω κι εγώ. Τη ρώτησα, ναι, ανάκριση δεν θα μου κάνετε. Ναι ή όχι, τη ρώτησα. Ανάκριση δεν θα μου κάνετε. Δεν είμαι ανακριτής. Δεν έχω περάσει από τη διαδικασία. Δεν θέλετε να μιλήσω. Όχι, σα ακούω τότε εσά. Για να μην αποκαλύψετε τι, γιατί δεν μου μιλήσετε. Θα αφήσετε να μιλήσω, ναι ή όχι. Να μου πείτε ότι έχω σχέδιο να σα στριμώξω. Τι είναι μου το έχετε πει δεν μπορείτε να με στριμώξετε ούτω ή άλλω. Δεν μπορείτε να με στριμώξετε. Είναι τόσο δύσκολο. Καταλαβαίνω γιατί κάθε φορά εκνευρίζεστε. Είναι τόσο δύσκολο για την κυρία Κεφαλογιάννη. Σα το λέω. Να τελειώσω είναι λοιπόν πολύ τη φράση. Μεγάλη δυσκολία. Να τελειώσω λοιπόν λίγο τη φράση. Αντιλαμβάνομαι το τι είπε άλλο στέλεχο τη αξιωματική αντιπολίτευση. Είπε ότι η Ελλάδα έχει την ευθύνη για την ένταση στο Αιγαίο. Αντιλαμβάνομαι. Είπε ο κύριο Κυρανάκη αυτό που λέτε. Ναι. Ή ότι ο ίδιο ο πρόεδρο τη αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή για την υπόσχεση Τσίπρα σε Ερντογάν και επιστροφή των 8. Εμεί δεν θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο μέτωπο απέναντι στην τουρκική αδιαλαξία και στην τουρκική προκλητικότητα. Αλλά ποιο μέτωπο θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει. Χρειαζόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει. Να λένε δύο κορυφαίοι υπουργοί τώρα. Χρειαζόμαστε να υπάρχει. Να λένε δύο κορυφαίοι υπουργοί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής υπουργός άμυνας. Θα σας απαντήσω. Ότι σε 24 ώρες θα είναι σπίτι τους απευθυνόμενοι προς τους γονείς και τους υπόλοιπους εμάς. Σε τέτοια δύσκολα εθνικά θέματα χρειάζεται εθνική συνένεση, χρειάζεται σοβαρότητα. Και χρειάζεται μια μεθοδικότητα. Άρα ήταν λάθος αυτό, κάνει αυτό που κάνει. Ήταν λάθος αυτές τις δηλώσεις. Αυτό κάνει αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την προσπάθεια να αναδείξουμε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ότι στην ελληνική κυβέρνηση υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις, εγώ καταλαβαίνω την προσπάθεια. Δεν υπάρχουν αυτές οι απόψεις. Είπε ότι τελειώνω τη φράση. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι είναι τον Ερντογάν. Κύριε, δεν δεχόμαστε αυτές. Δεν δεχόμαστε αυτές. Μα είναι, έχει σημαντικό να το πω αυτό. Ελάτε, πείτε το. Έχει σημασία για τη χώρα να μην εμφανίζεται αυτή τη στιγμή η χώρα. Ναι. Ότι υπάρχουν δύο απόψεις. Πρέπει να εμφανιζόμαστε ότι υπάρχει μία άποψη ακόμη και υπάρχει μία άποψη. Αμέσως, μα δεν υπάρχουν δύο άποψεις. Αλλά μία